Μεγάλο θέμα λοιπόν είναι αυτή η αδικία που είχε γίνει νόμος. Και βλέπετε τι γίνεται και γύρω μας. Εάν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων μέσω των τραπεζών και των φαντς, μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εάν όμως κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη, μπορεί να βρεθείς μια σφαίρα στο κεφάλι. Ευχαριστούμε λοιπόν και στους ανθρώπους που παραδοσιακά ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, με αξίες. Και θα τους πούμε ότι αυτοί δεν εκπροσωπούν τις δικές σας αξίες. Και ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά, αφήνοντας πίσω την αδικία, τη ρεμούλα, την κλεψιά. Δεν σας αντιπροσωπεύει. Η σημερινή σας υποδοχή εδώ στην Καστοριά, εμένα μου λέει ότι δεν μυρίζει απλά εκλογές, μυρίζει αλλαγή. Έρχεται η πολιτική αλλαγή.